Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ήθελα να πω δύο λόγια με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό, με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Ας πάρουμε όμως μια μικρή γεύση από τα όσα είπε. Η Ελλάδα έχει επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης ασύλου τα τελευταία 4 χρόνια. Ταυτόχρονα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων, η οποία έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Καθώς έχουμε μειώσει σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο και θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτή την πολιτική. Όπως είπα και πριν, το θέμα των δευτερογενών ροών μας απασχολεί. Θέλω να είμαι απόλυτο σαφής, όταν χορηγούμε άσυλο σε κάποιον ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, η πρόθεσή μας είναι αυτός να μείνει στην Ελλάδα. Εξάλλου έχουμε μεγάλες ανάγκες ως προς το εργατικό δυναμικό της πατρίδας μας και θα θέλαμε οι άνθρωποι αυτοί να επιλέξουν να κάνουν την Ελλάδα τον μόνιμο τόπο παραμονής τους. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μαζί με το καγκελάριο για να δούμε ζητήματα δευτερογενών ροών, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι όντως δημιουργούν ένα πρόβλημα στη Γερμανία, το οποίο όμως πιστεύω ότι σε κλίμα συνεργασίας μπορούν να λυθούν. Καταρχήν το συμπέρασμα που για μια ακόμη φορά προσωπικά βγάζω είναι ότι αυτά που είπε είναι απόλυτα προετοιμασμένα. Δεν μιλάει ποτέ τυχαία και προσπαθεί να είναι προσεκτικό σε αυτά που αναφέρει. Παρόλα αυτά, αν κάποιος κάνει μια μικρή ανάλυση στις τοποθετήσεις του, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πλήρως ότι τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μειώσαμε, λέει, τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Αν πράγματι η κυβέρνησή του έχει μειώσει τις μεταναστευτικές ροές προς το Αιγαίο, τότε αλήθεια μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί οι λαθρομετανάστες έφτασαν μέχρι τα σκαλιά του Δημαρχείου στη Ρόδο. Μιλάμε για πρωτόγνωρες εικόνες οι οποίες δεν έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν χωρίς καμία δόση υπερβολής. Από την άλλη είναι και αντικρουόμενα τα όσα λέει. Αναφέρει το ότι μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές, αλλά από την άλλη ζητάει περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι εκεί που λέει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι αυτοί στους οποίους χορηγείται άσυλο να παραμείνουν στην Ελλάδα, η οποία έχει ανάγκη από εργατικά χέρια. Δεν θέλουμε να φύγουν, είπε, από την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς υγιώς σκεπτόμενος πολιτικός που να θέλει αυτό το πράγμα για τη χώρα του. Κανείς δεν θέλει να μείνουν στη χώρα του και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτοί που το κάνουν, που είναι συντριπτικά περισσότεροι βεβαίως, το κάνουν διότι ακολουθούν πιστά το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όπως γνωρίζουμε με τους νέους νόμους το τελευταίο διάστημα και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν μας ξεκαθαρίζει πόσοι επιθυμεί η κυβέρνηση να παραμείνουν στη χώρα. Σε πόσους δίνει άσυλο η ελληνική κυβέρνηση, σε 10.000, σε 50.000, σε 100.000 ή σε 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια. Διότι εδώ αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι όσο περισσότεροι είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα ομοιογένειας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, θέμα αλλίωσης της ελληνικής κοινωνίας με κίνδυνο της παραδόσης, τα ήθη και τα έθιμα. Διότι οι άνθρωποι των συγκεκριμένων χωρών δεν μπορούν να αφομοιωθούν στην ελληνική κοινωνία καθώς έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Είναι κάτι που κατά καιρούς λέει σε έντονους τόνους όσον αφορά το μεταναστευτικό και ο ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Το ζήτημα της μαζικής μετανάστευσης θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους, είπε σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός υποστήριξε σε δηλώσεις που έκανε σε ουγγρικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από φιλελεύθερες κυβερνήσεις στη Δυτική Ευρώπη έχουν αυξήσει την τρομοκρατική απειλή στην Ήπειρο. Δεν παρέλειψε να αναφέρει επίσης ότι μία πρόσφατη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών απέδειξε ότι η κυβέρνησή του είχε δίκιο στην εκτίμησή της ότι η μετανάστευση και η τρομοκρατία πάνε χέρι-χέρι και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησής του για καταστολή της παράνομης μετανάστευσης στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Οι μετανάστες γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί και προσπαθούν να σπάσουν το φράχτη στα νότια σύνορα της Ουγγαρίας
χρησιμοποιώντας όλο και πιο βάναυσα μέσα, η αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση των μεταναστών στα σύνορα οδηγείται από τρομοκρατικές οργανώσεις, είπε Όρμπαν. Κατηγόρησε την κακή ηγεσία στις Βρυξέλλες, όπως είπε, για την απειλή των βασικών στόχων της ειρήνης και της ευημερίας του μπλοκ και ζήτησε επίγουσα μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να διευκολυνθεί από μία άνοδο προς τις συντηρητικές αξίες στις επόμενες ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές. «Δεν θέλουμε μίνι γάζες στις συνοικίες της Βουδαπέστης», τόνισε Όρμπαν. Κυρίες και κύριοι, περιμένω και σήμερα τα δικά σας σχόλια, τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, γενικά τα δικά σας μηνύματα εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας βοηθάτε πολύ, και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ πολύ.